Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλο επεισόδιο Arc Ascension. Καλησπέρα, καλησπέρα. Arc Ascension. Λοιπόν, έχω κάνει λίγη δουλίτσα εδώ στη βάση. Όσοι ήρθατε στο χθεσινό live stream, είδατε τη βάση στο χθεσινό live stream. Όσοι δεν ήρθατε στο χθεσινό live stream, θα τη δείτε τη βάση σήμερα. Αν θέλετε να δείτε το χθεσινό live stream, θα υπάρχει link κάτω στην περιγραφή που απλώς το πατάτε και πηγαίνετε στη σελίδα του Twitch για να δείτε το live stream. Λοιπόν, καινούργια είσοδος εδώ πέρα, πήγα λίγο πιο έξω και την ευθυγράμμισα με το σπίτι, διότι αυτός ο τοίχος ήταν λίγο στραβός. Έβαλα λίγο πιο μεγάλη πόρτα και εδώ έχω κάνει μια έτσι τελείως απλή είσοδο, απλά έχω βάλει λίγα πατώματα και λίγα σκαλοπάτια. Γύρω γύρω ίσως να το κάνω λίγο πιο πλατή και να το κάνω κάτι σαν μπαλκονάκι, θα δούμε, θα το σκεφτώ. Βλέπετε εδώ το design στο πλάι. Πάρα πολύ ωραίο, φημέ τζάμια, πέτρα, μεγάλα τζάμια και μικρά τζάμια εδώ. Από πάνω την οροφή δεν φτάνω να σας τη δείξω, θα βγούμε μετά με κάποιο επιπετούμενο να τη δούμε από πάνω. Και είναι δύο ορόφους αυτή η πλευρά. Θα δούμε λίγο και τους ρέξεις σε λίγο. Από εδώ είναι δύο ορόφους, εδώ έχουμε το teleporter. Και τώρα που το σκέφτομαι, αν θέλουμε να κάνουμε teleport με το Rex, θα έχουμε πρόβλημα. Πρέπει να πάω. Δεν μπορώ να πάω το teleporter εκεί γιατί εκείνη η Rex. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Μπορώ να βγάλω το teleporter απ' έξω. Λοιπόν, εδώ έχουμε πάνω όροφο, ο οποίος χωρίζεται σε δύο πολύ ωραία δωμάτια. Τρία, αν συμπεριλάβεις και αυτό που είναι σαν διάδρομος. Εδώ δεν ξέρω ακόμα τι θα το κάνω. Μπορεί να το κάνω trophy room. Να βάλουμε τα trophy από τα boss. Θα δούμε. Δεν είμαι σίγουρος ακόμα. Εδώ είναι το θερμοκήπιο. Πάρα πολύ όμορφο θερμοκήπιο κατά τη γνώμη μου, αλλά πείτε μου και εσείς τη δική σας γνώμη αν σας αρέσει. Είναι τα τέσσερα λαχανικά εδώ πέρα φυτεμένα και αυτά εδώ είναι τα seamless plots από το S+. Πολύ ωραία θέα εδώ πέρα στο Redwood και από εδώ, όπου μπαίνουμε από εκεί αλλά μπαίνουμε και από εδώ πέρα. Πολύ ωραίες πορτούλες, μπράβο Ηλία. Εδώ είναι κρεβατοκάμαρη. Στην κρεβατοκάμαρη έχουμε το κρεβάτι διπλό. Προσπάθησα να κάνω κάτι που να μοιάζει με κρεβάτι, εντάξει, δεν το πέτυχα πολύ καλά. Αλλά καλό είναι, δεν βαριέσαι. Δεν ξέρω. Καλό είναι. Καλό είναι. Τώρα το έφτιαξα, σε 5 λεπτάκια. Πριν από λίγο ήμουν έτοιμος να ξεκινήσω το βίντεο και λέω κάτσε να βάλω λέω, το κρεβάτι εδώ πέρα. Μετά λέω κάτσε να το κάνω λίγο καλύτερο, τελικά μου πήρε κανένα 20 λεπτό, το έφτιαξα αυτό εδώ. Έχω βάλει και μια ντουλάπα πίσω που δεν μπορούμε να την ανοίξουμε γιατί δεν βλέπουμε το hitbox της. Αν πάμε πολύ κοντά μπορούμε, αλλά θα ήθελα να μπορώ να την ανοίξω και από εδώ. Τέλος πάντων, ένα κομμωδίνο το οποίο βγήκε λίγο μικρό στο πλάι και φτάνει. Λοιπόν, εδώ καγκελάκια να βλέπουμε. Από πάνω τυχάκι, ωραία λεπτομέρεια. Πολύ ωραία λεπτομέρεια αυτό το τυχάκι επάνω. Κατά τη γνώμη μου πάντα. Θα μου πείτε και εσείς η δική σας γνώμη κάτω στα σχόλια. Βλέπουμε εδώ πάνω όλους τους Rex την ώρα που γεννάνε. Τους βλέπουμε αφιψηλού. Πάρα πολλά φώτα γύρω γύρω. Πάρα πολλά φώτα παντού. Και εδώ πέρα μα δείτε είναι γεμάτο φώτα παντού γύρω γύρω. Όλα τα φώτα τα έχω ρυθμίσει στο 1, το πιο σιγανό τους. Τι ωραία που βρέχει. Γιατί είναι πάρα πολλά φώτα. Έχει εκεί. Έχει και εδώ και εδώ και εδώ. Και δεν θα δούλευαν, θα σε τύφλωναν άμα ήταν στο δυνατό τους όλα. Εδώ το generator, έχω τραβήξει ένα καλώδιο που το έχω κάνει αόρατο, δεν φαίνεται. Και πάει μέχρι εδώ. Και από εδώ δίνει ρεύμα σε όλη αυτή την πλευρά. Και εδώ στο κέντρο έχει ένα τάφ, ένα σταυρό που φεύγει ένα καλώδιο προς τα εκεί και φεύγει ένα καλώδιο προς τα εκεί. Οπότε έχουμε ρεύμα σε όλη τη βάση πλέον και μπόρεσα να βάλω αυτό εδώ και να παίρνει ρεύμα κανονικά. Γιατί ούτως ή άλλως είχα πρόβλημα και με τα φώτα, δεν παίρνει ρεύμα. Τι άλλο, εχθές στο live stream σφάξαμε μερικά tech parasaur και τα πήραμε, φτιάξαμε ένα πριόνι. Δεν ξέρω τώρα που το έχω το πριόνι να σας το δείξω. Νομίζω είναι αυτό εδώ. Ένα πριόνι το φτιάξαμε τα υλικά που βλέπετε δεξιά. Και αυτό δουλεύει με gasoline και το παίρνεις και μαζεύεις υλικά. Είναι το καλύτερο εργαλείο στο ARK για να μαζεύεις υλικά. Ναι, ωραίο, να βγάζει και κάπνα. Ωραία. Και σφάξαμε 100 parasaur και μαζέψαμε 6.000 electronics. 6.000 electronics, 6.000 oil, 6... Δεν ξέρω πόσο... Όπα.
Δεν ξέρω αν πόσο τέτοια μέταλλα μαζέψαμε. Μάλλον 3.000, γιατί βλέπω, ναι. Και τι άλλο. Αυτά. Λοιπόν, εχθές στο live stream, 2 ώρες ψάχναμε να βρούμε καλό Rex. Δεν βρήκαμε καλό Rex. Βρήκαμε ένα μέτριο Rex. Το κάναμε tame bus και πάρει κάποιο καλό στατιστικό. Δεν πήρε, οπότε δεν τον χρησιμοποίησα καθόλου. Άρα, δεν χάσατε τίποτα από το χθεσινό live stream. Ναι, τίποτα. Αυτά εδώ τα έχω κάνει εκτός κάμερας, δεν θυμάμαι αν σας τα έχω δείξει. Έβαλα ένα industrial grill εδώ πέρα για να ψήνει το κρέας λίγο πιο γρήγορα. Ηλεκτρικό ψυγείο για να κρατάμε τα πράγματά μας να μην λίγουνε. Έβαλα εδώ την κοπελιά που μαζεύει από πάνω τα φυτά στο κήπο. Τα μαζεύει εδώ μέσα και τα κρατάει. Έχει 100 μπύρες, θα μείνει για πάντα εδώ αναμένη. Και μετέφερα αυτό από εδώ. Δεν ξέρω γιατί, το μετέφερα από εδώ. Εδώ, αυτό ήταν ένα fail που έκανα με το κρεβάτι και αντί να μπει πάνω, μπήκε από κάτω και ξέχασα να το πάρω. Ωραία. Λοιπόν, εγώ εκτός κάμερας έχω κάνει μερικά mutations στους Rex. Αυτή εδώ είναι η αρχική Rex. Είναι τα στατιστικά από τον Rex που κάναμε tame στο προηγούμενο επεισόδιο που ήταν την Τετάρτη και είχε αυτά τα στατιστικά. Έκανα εγώ γέννες και έβγαλα όλα αυτά τα στατιστικά, τα συνδύασα και έχω βγάλει όλη αυτή η Rex είναι ίδιοι και απαράλλαχτοι. Και τι άλλο. Και θέλω να σας δείξω, γιατί μου το ζήτησε ένα παιδί στα σχόλια, θέλω να σας δείξω με ποιο τρόπο γίνονται τα mutations. Είναι λίγο πολύπλοκη διαδικασία. Θα προσπαθήσω για να μην φάω όλο το βίντεο να το πω λίγο εντάχει. Αν κάτι δεν καταλάβετε, γυρίστε πίσω το βίντεο, ξαναδείτε το κομμάτι, μήπως το καταλάβετε καλύτερα. Δοκιμάστε το και μόνοι σας και μπορεί να τα καταφέρετε. Ξεκινάμε βάζοντας πάρα πολλά θηλυκά γύρω-γύρω. Αφήνουμε στο κέντρο ένα κενό για να μπει το αρσενικό. Δεν έχω αφήσει πολύ καλό κενό γιατί ενοχλεί λίγο το κεφάλι αυτού νου. Αλλά γίνεται η δουλίτσα με λίγο με ένα κολπάκι. Στην αρχή ξεκινάμε με 2 Rex, έτσι κλασικά. Οπότε κάνουμε πολλά παιδιά με αυτούς τους 2 Rex και όλα τα θηλυκά τα παίρνουμε και τα βάζουμε εδώ τριγύρω. Εγώ τώρα, επειδή έχω και το OCD μου, όλα τα θηλυκά έχουν ακριβώς τα ίδια στατιστικά, ακριβώς το ίδιο level. Όλα είναι 2-0-2 και όλα έχουν ακριβώς τα ίδια στατιστικά. Δεν είναι απαραίτητο να το κάνετε αυτό. Καθόλου απαραίτητο, αλλά βοηθάει, ειδικά για τους νέους, βοηθάει πάρα πολύ για να βλέπετε πιο ξεκάθαρα τα mutations. Αλλά δεν είναι καθόλου απαραίτητο και δεν χάνετε απολύτως τίποτα εάν δεν το κάνετε. Βάλτε τυχαία θηλυκά, πηγαίνετε κάντε tame αν θέλετε όλα τα level 5 Rex και τα θηλυκά και βάλτε τα γύρω γύρω. Τα αρσενικά δεν τα θέλουμε, θέλουμε μόνο ένα αρσενικό. Το οποίο αυτό είναι το αρχικό μου αρσενικό που ξεκίνησα από εδώ τις γέννες τις αρχικές και πήρα μερικά mutations. Έχω πάρει αυτά τα mutations στο health, το οποίο health ανέβηκε 36, 38, 40, 42, 44, 46. Παίρνουμε συν 2 σε κάθε mutation. Στάμινα δεν πολύ ασχολήθηκα, αλλά το πήγα 24 και μετά το πήγα 26. Και melee damage από 25... Ανέβαινε και έχει φτάσει 39. Πάμε να δούμε πώς μπορούμε αυτό το 39 να το κάνουμε 41 παίρνοντας ένα mutation. Έχουμε ένα terminal άδειο, έχει μέσα άδειες μπάλες. Έχουμε ενεργοποιημένη την επιλογή στο newborn auto trap, εδώ πέρα το enable για να μαζεύει τα μωράκια όταν γεννιούνται. Και ρίχνουμε το αρσενικό στη μέση. Τώρα εγώ εδώ δεν χωράει, οπότε πρέπει να το ρίξω στον αέρα για να χωρέσει εκεί και μετά θα πέσει bloop και θα πάει και θα μπει ακριβώς στο κέντρο εδώ στη θέση του. Είναι υπολογισμένο να χωράει ακριβώς εδώ. Λοιπόν, έχω δώσει όνομα damage 39 για να τον θυμάμαι, να τον γνωρίζω. Και όντως άμα τον δούμε με το spyglass έχει melee damage 39 πόντους. Τους πόντους κοιτάμε και όχι τα καθαρά στατιστικά, γιατί τα καθαρά στατιστικά αλλάζουν ανάλογα με το αν έχει imprint το ζώο ή όχι. Και επειδή δεν έχουν όλα imprint,
Δεν κοιτάμε τα στατιστικά, κοιτάμε τον αριθμό, το 39. Ωραία. Ενεργοποιούμε το mating σε όλα, αλλά αντί να κάτσω να το κάνω αυτό εδώ σε όλα, μπορούμε να μπούμε στο μηχάνημα εδώ και να το πούμε mating on. Οπότε όλα τα ζώα που είναι εδώ τριγύρω, ενεργοποιείται το mating και ξεκινάνε και κάνουν παιδάκια. Αυτή η διαδικασία διαρκεί 2 λεπτά. Οπότε κάνουμε ένα γρήγορο BRB και τα λέμε σε 2 λεπτά. Και μετά από 2 λεπτά βγάζουν ένα fertilized αυγό όλοι οι Rex. Όχι 100% ταυτόχρονα, αλλά γίνεται δουλίτσα. Αυτά εδώ τα αυγά θέλουν μερικά δευτερόλεπτα για να εκολαφθούν. Πρέπει να έχουμε ένα air condition. Εγώ τώρα έχω εδώ ένα air condition S+, όπου τα S+ air condition είναι σαν να έχεις, ξέρω εγώ, 7 vanilla air condition. Οπότε με ένα γίνεται δουλειά και έχει και μεγάλο range. Α, δεν είδαμε καλά το φωτισμό γιατί τώρα άρχισε να ξημερώνει. Τέλος πάντων, κολλαφθήκανε τα αυγά, βγήκανε τα μωράκια, έχουν μπει εδώ μέσα. Και εμείς τώρα μπορούμε να δούμε εάν κάποιο, αυτό ας πούμε πήρε mutation στο wet. Δεν με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Θέλω να πάρει mutation στο melee damage. Αλλά θέλω ταυτόχρονα να κληρονομήσει το melee damage το καλό, το 39, και να πάρει και mutation. Γιατί υπάρχει πιθανότητα να κληρονομήσει το 23 από τα θηλυκά και να πάρει mutation εκεί και να πάει 25. Δεν το θέλουμε αυτό. Θέλουμε να κληρονομήσει το 39 και να πάρει ένα mutation να πάει 41. Αντί να τα κοιτάμε όλα ένα-ένα, μπορούμε να πάμε στο Advanced Search να γράψουμε damage, κενό, αγγίλη, 41. Δεν υπάρχει κανένα. Δεν υπάρχει κανένα. Πώς ξέρουμε τι ακριβώς πρέπει να γράψουμε? Παρατηρούμε. Θέλει παρατηρητικότητα. Παρατηρούμε δίπλα αυτά που γράφει. Και βλέπετε ότι γράφει melee damage 39. Θα μπορούσα εγώ να γράψω τζε κενό αγγίλη 39, ας πούμε. Και βλέπετε ότι απλά ταιριάζει το text με ένα κομμάτι από την περιγραφή που δείχνει δεξιά. Αυτό. Μπορώ να βάλω και την παύλα δίπλα. Μπορώ να βάλω και το μηδενικό δίπλα. Γράφουμε ακριβώς αυτό που γράφει, που φαίνεται. Δεν μπορώ να σας... Ακριβώς εδώ, ακριβώς εδώ. GY κενό αγγίλη 39, ακριβώς αυτό το κομμάτι. Άμα βάλουμε εδώ 41, θα δούμε αν υπάρχει mutation ακριβώς στο συγκεκριμένο στατιστικό που θέλουμε. Αυτά τώρα είναι άχρηστα, οπότε πατάμε το destroy και τα σκοτώνουμε όλα, γιατί δεν είναι καλό να παραμένουν χιλιάδες ζώα μέσα σε terminal, γιατί βαραίνει ο server και θα αρχίσει να λαγκάρει. Βγάλανε δεύτερο αυγουλάκι, οπότε θα γεννηθεί και άλλο μωρό τώρα. Και αυτό μπορεί να χρειαστεί να γίνει 2, 3, 5, 10, 20, 100 φορές μέχρι να βγει το mutation που θέλουμε. Περιμένουμε να βγουν όλα τα μωρά εδώ. Και μετά γράφουμε damage 41. Είμαστε πάλι άτυχοι. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε copy, ώστε να το έχουμε, να το κάνουμε paste μετά όποτε θέλουμε. Τα διαγράφουμε πάλι όλα και περιμένουμε. Όταν με το καλό βγει το μωράκι και έχει melee damage mutation, τότε θα σταματήσω εγώ τις γένες με αυτό εδώ. Δεν χρειάζεται πλέον. Μπορώ να βάλω αυτό που έχει, το rex που έχει mutation στο health, ώστε να κάνω παράλληλα εγώ mutation στο health. Θα πάρω το αυγουλάκι το μωράκι βασικά που έχει mutation στο melee damage 41 και θα το ρίξω κάπου εδώ στην άκρη ξεχωριστά μόνο του. Και θα το αφήσω να μεγαλώσει. Θέλει περίπου κανένα τέταρτο μέχρι να μεγαλώσει το μωρό. Οπότε σε αυτό το τέταρτο εγώ θα κάνω ταυτόχρονα mutations με το rex που έχει health. Να. Όταν μεγαλώσει αυτός ο rex που θα έχει το mutation στο μιλιτά μας, θα τον πάρω και θα τον ρίξω εδώ στο κέντρο. Θα βγάλω το άλλο, θα το ρίξω εδώ στο κέντρο και θα συνεχίσω πάλι με το 41, προσπαθώντας να πάρω mutation και να μου πάει 43. Αυτό είναι μια πολύ ωραία διαδικασία, αλλά είναι ο μόνος τρόπος που μπορεί να γίνει σε αυτό το επίπεδο που είμαστε τώρα. Όσο πιο πολλά θηλυκά έχετε, τόσο πιο πολλές πιθανότητες κάποιο από όλα αυτά τα αυγουλάκια να πάρει το mutation που θέλετε. Θα μπορούσα να είχα περισσότερα θηλυκά εδώ, αλλά εντάξει, ο Rex, ο αρσενικός στη μέση, δεν έχει και τόσο μεγάλο εύρος. Οπότε δεν μπορούμε να βάλουμε όσο μακριά θέλουμε τα θηλυκά, πρέπει να είναι σχετικά κοντά στον αρσενικό. Θα περιμένουμε να δούμε και αυτή τη γένα και μετά θα συνεχίσω εγώ εκτός κάμερας τα υπόλοιπα. Γιατί όπως βλέπετε είναι μια πολύ ωραία διαδικασία και
δεν είναι κάτι που μπορώ να το δείξω σε βίντεο. Κάνουμε επικόλυση, τίποτα. Οπότε κατευθείαν destroy. Δεν χρειάζεται να τα αφήνουμε, να τα μαζεύουμε. Εκτός και αν θέλετε να εξπάρετε τον παίκτη σας κάποια στιγμή. Οπότε τα μαζεύετε σε ένα άλλο terminal δίπλα. Και όταν μαζευτούν, ξέρω εγώ, 300, τότε τα κάνετε όλα μαζί destroy. Παίρνετε και μερικά explorer notes για να έχετε το buff. Εγώ τώρα πήγα max level, δεν σας το είπα. Ήμουν 103 και πήρα 2 levels, πήρα 100, πήγα 105. Δεν μπορώ να πάω παραπάνω από 105, οπότε δεν υπάρχει λόγος να φυλάω τα souls. Όταν θα μπορούμε να πάμε πάνω από 105, θα φυλάξω τα souls, ένα soul terminal γεμάτο, και μετά θα σας δείξω σε εκείνο το επεισόδιο πώς μπορούμε να εξπαριστούμε. Δεν θα τα αφήσω τώρα ανεξέλεγκτα, πατάω off, δεν θα τα αφήσω να κάνουν γένες χωρίς να είμαι εγώ σπίτι, δεν θέλω. Θα τα κλείσω. Μπορώ να μαζέψω τον αρσενικό, να τον βάλω εδώ μέσα. Damage εδώ. Φυλάω όλα τα mutations στους αρσενικούς, διότι μπορεί κάποια στιγμή να κάνω καμιά βλακεία και να κάνω destroy αυτόν κατά λάθος, με κάποιο τρόπο. Οπότε να μπορώ να γυρίσω τουλάχιστον στο προηγούμενο mutation, να μην χάσω τα πάντα. Επίσης, αν βγάλετε mutation στο στατιστικό που θέλετε, αλλά είναι θηλυκό, δεν σας κάνει. Θα πρέπει να το βάλετε εδώ δίπλα ή εδώ δίπλα ή με ένα άλλο αρσενικό ζευγάρι, δεν έχει σημασία. Το βάζετε εδώ και κάνετε γένες μέχρι να βγει παιδάκι που θα έχει τα στατιστικά αυτού του θηλυκού που έχει το mutation, να τα πάρει σε αρσενικό μωρό. Αυτό. Αλλιώς, άμα δεν βγει αρσενικό, δεν σας κάνει. Και δεν έχουμε τρόπο να αλλάξουμε φύλλο τώρα. Λοιπόν, αφού φάγαμε ένα 20 λεπτό στο βίντεο με βλακίες, γιατί δεν ενδιαφέρει... Όχι, ενδιαφέρει κανένα δυο άτομα αυτό, και γι' αυτό ήθελα να τα πω τώρα. Εντάξει, φάγαμε λίγο, δεν πειράζει. Λοιπόν, με όλους αυτούς τους ρεξ που έχουμε, εγώ τους είχα όλο το βράδυ μέσα εδώ. Εδώ είναι που παράγει αυγά. Έχουμε λίγο κάτι να πέσει. Εδώ παράγει αυγά. Τους είχα βάλει όλο το βράδυ εδώ και έχουμε μαζέψει 146 αυγά από ρεξ. Και λίγο περισσότερα είχαμε, αλλά έφτιαξα kibbles. Έφτιαξα kibbles και έχουμε 23 kibbles από αυτά εδώ τα πολύ καλά, τα exceptional. Και θα πάμε να κάνουμε tame σήμερα κάτι. Τι θα κάνουμε tame, δεν ξέρω. Έχω έξι ολόκληρα βελάκια. Τι λέει ρε φίλε, νόμιζα ότι είχα περισσότερα. Ωραία. Τα βελάκια σας έχω δείξει πως φτιάχνονται. Κάνουμε λίγο BRB. Σας έχω δείξει το κράνος μου. Ναι, ήταν από το Alpha Raptor που σκοτώσαμε στο προηγούμενο επεισόδιο. Απλά δεν μ' αρέσει. Τέτοιο και το κάνω έτσι, το κάνω έτσι, το κρύβω. Καλύτερα έτσι. BRB, θα κραφτάρω πολλά βελάκια και τα λέμε σε λίγο. Θέλω να κάνουμε σήμερα Tame ή Megatherium ή Θεριζινόσαυρο. Ή αν είμαστε τυχεροί και βρούμε καλά level, θα κάνουμε και Megatherium, θα κάνουμε και Θεριζινόσαυρο. Αλλά αν συνεχίσω να μιλάω, δεν θα προλάβουμε να κάνουμε τίποτα. BRB και τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι να δούμε μια πανοραμική άποψη του σπιτιού. Εδώ πέρα, πως φαίνεται και από πάνω. Εδώ είναι, από κάτω εδώ είναι η Rex. Και εδώ πέρα είναι αριστερά το θερμοκήπιο, δεξιά το δωμάτιο. Και όλο αυτό εδώ είναι ένα ενιαίο που μάλλον θα γίνει trophy room, αλλά δεν είμαι σίγουρος ακόμα. Εδώ είναι πολύ ωραία είσοδος. Και εδώ είναι η πόρτα. Και μέσα από αυτή την πόρτα δεν μπαίνει τίποτα. Και από τότε που το χτίσα όλο αυτό δεν έχει κάνει spawn τίποτα μέσα εδώ. Ρε, το spyglass κάνει spoil τους rex που έχω μέσα. What? Okay. Να, σταμάτησε και η βροχή. Λοιπόν, δεν έφτιαξα τέτοια. Δεν είχα biotoxin. Έφτιαξα όμως 163 απλά βελάκια. Και έχουμε και αυτά τα 5. Και ένα οπλισμένο 6. 22 kibbles. Έχουμε τη δυνατότητα να φτιάξουμε όσα kibbles θέλουμε. Απλά τόσα είχα έτοιμα τώρα, τόσα πήρα. Και ψάχνουμε, είπαμε, για καλό θεριζινόσαυρο. Και ψάχνουμε και για καλό megatherium. Ένα από τα δύο. Ή και τα δύο. Ναι. Και τα δύο βγαίνουν στο Redwood. Το Megatherium βγαίνει και στα χιόνια. Αλλά εφόσον και τα δύο βγαίνουν στο Redwood και βγαίνει το Θεριζινόσαυρος, μπορεί να βγει και εδώ αριστερά.
Λέω να ψάξω, να ξεκινήσω πρώτα το ψάξουμε από εδώ. Φέρι, τίποτα. Θα μπορούσα να γράφω φέρι και θα μου βγάζει και το θεριζινόσαυρο και το παρασεραθέρι. Όχι, δεν θέλω παρασεραθέρι, μου θέλω θέρι ζινόσαυρο και μεγαθέρι οπότε και τα δύο έχουν θέρι. Άρα μπορώ να γράφω θέρι και να μου τα βγάζει και θα μου βγάζει τα παρασεραθέρι μόνο που δεν θέλω. Θέρι. Ναι, αλλά θα βγάζει και αυτά που θέλουμε, οπότε θα τα βρούμε πιο εύκολα. Μέχρι στιγμής δεν έχω βρει τίποτα όμως, απολύτως τίποτα. Ήθελα και ένα άλλο, να κάνουμε τέν και κάτι άλλο. Επίσης, φέρε λίγο τα τσεντάβες. Κάποια στιγμή που θα χρειαστεί να πάμε σε μποσάκια, by the way έχει φτάσει 1000 mili damage αυτό εδώ, δεν ξέρω αν θέλω να το δώσω κι άλλο, για να δούμε πόσο damage κάνουμε. Επίσης, όποτε βρίσκω σπινόσαυρους τους σκοτώνω, διότι όταν θα είναι να πάμε στο... Κοίτα εδώ, τρώει λίγο damage και φεύγει. Όταν θα είναι να πάμε σε μποσάκι, νομίζω είναι για το μεγαπίθικους, δεν παίρνω και όρκο. Δεν μπορώ να το φτάσω. Θα χρειαστεί να μαζέψουμε αυτά εδώ. Αυτά εδώ, 10 τέτοια. Και επειδή δεν είναι και τόσο συχνή η σπινόσαυρη, εγώ έχω ξεκινήσει από τώρα και τα μαζεύω. Τα πόδια από τους Rex τα μαζέψαμε ήδη εχθές. Έχουμε ήδη δύο τέτοια. Βλέπεις, ωραία, έχω και κανένα δυο, έχω σπίτι. Τα πόδια από τους Rex τα μαζέψαμε εχθές. 15. Μπορώ να το σκοτώσω αυτό για να βγάλει καλύτερο. Τα πόδια από τους Rex τα μαζέψαμε εχθές γιατί... Σκοτώσαμε 15 ρεξ νομίζω. Ό,τι ρεξ έβρισκα μικρό level το σκότωνα, μπας και βγάλει καλύτερο. Και δίνουν 2 πόδια νομίζω ο καθένας. Οπότε παίζει να έχουμε 30 πόδια, χέρια συγγνώμη, 30 χέρια από ρεξ στο σπίτι. Βγάζει και χαλικοθέρι και τα πάντα βγάζει άμα γράψεις θέρι. Πάμε λίγο μέσα στο Redwood για να ψάξω. Τώρα δεν ξέρω, θέλετε να... Θα μου πεις τι σας ρωτάω, μπορείτε να μου απαντήσετε. Όταν μου απαντήσετε θα έχει τελειώσει το βίντεο. Ναι. Αλλά τέλος πάντων, εγώ θα την κάνω την ερώτηση. Και γενικά και για τα υπόλοιπα επεισόδια. Θέλετε έτσι να ψάχνουμε μαζί σε βίντεο, όπως το κάνω τώρα που πάω λίγο πιο εδώ, πάω λίγο πιο εκεί, ψάχνω από εδώ, ψάχνω πιο πέρα, ψάχνω πιο... Σας αρέσει αυτό το πράγμα ή θέλετε εγώ να ψάχνω εκτός κάμερας και να ξεκινάω την εγγραφή, ξέρω εγώ, ακριβώς αφού έχω βρει το ζώο που θέλουμε να κάνουμε tame και να μην βλέπετε καθόλου το ψάξιμο. Απλά ίσως μερικοί θέλουν ρε παιδί μου να βλέπουν έτσι που κάνω βόλτες γύρω γύρω που ψάχνω από εδώ, ψάχνω από εκεί. Άλλοι μπορεί να είναι δύσπιστοι, σου λέει πού το βρήκες, το έκανες tame. Με καθέριμ τώρα level 15 και 45 αποκλείεται να τα βρήκες μόνο σου. Τα έκανες spawn, πώς το λένε, ούτε να το πω δεν ξέρω. Και... Ναι, μήπως θέλετε να βλέπετε που... την ώρα που τα ψάχνω. Αυτό. Πάμε να σκοτώσουμε αυτό εδώ το 15. Κάτι βάρεσε και πήρε και τον buff, αλλά ευτυχώς δεν είχαμε μεγάλο πρόβλημα. Και πάμε να βρούμε, είχε και ένα 15άρι. 45άρι, συγγνώμη. Το οποίο, παιδιά, τα μεγαθέριουμ είναι πάρα πολύ δυνατά ζώα. Ακόμα και ένα μικρό level μπορεί να κάνει θαύματα. Αλλά να ανεβάσουμε λίγο τον πύχη, να πούμε από 50 και πάνω, από 60 και, από 60 και πάνω. Ωραία. Ή 50 και πάνω, δεν ξέρω. Από 100 και πάνω. Όχι, δεν πρόκειται να βρούμε 100 τέτοιο. Με καθέριουμ. Αλλά πάμε να ψάξουμε. Και ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να βρούμε. Ναι. Αλλά σε αρθέρουμε έχει πάρα πολλά. Ένας άλλος τρόπος για να βρείτε το ζωάκι που ψάχνετε. Βέβαια εγώ δεν θα κάτσω να το κάνω τώρα γιατί ποτέ δεν το έχω κάνει αυτό βασικά γιατί λίγο... 60, 6 μίλι όχι. Πάμε λίγο αλάργα να μην μας δει. Ωραία. Ένας άλλος τρόπος είναι απλά να σκοτώνετε τα πάντα. Να πηγαίνετε στην περιοχή που κάνει spawn κανονικά το ζώο που ψάχνετε και να σκοτώνετε τα πάντα. Ό,τι υπάρχει σε αυτή την περιοχή. Έτσι είναι σίγουρο ότι μετά από κάνα τέταρτο, μισή ώρα το πολύ θα έχει αρχίσει να ξαναβγάζει καινούργια ζώα και θα βρείτε το ζώο που ψάχνετε και ίσως να βρείτε και καλό level. Αν όχι, πάλι τα ξανασκοτώνετε όλα και πάλι. Αλλά όταν λέω όλα, έτσι, όλα. Να.
Αυτό. Δηλαδή με το που βρείτε, ξέρω εγώ, ψάχνω για μεγαθέριουμ. Με το που βρω ένα μεγαθέριουμ, σκοτώνω το μεγαθέριουμ και σκοτώνω και όλα τα ζώα που υπάρχουν γύρω-γύρω από το μεγαθέριουμ. Έτσι έχουμε είναι σίγουρο ότι θα βγάλει καινούριο μεγαθέριουμ στο ίδιο σημείο και πιθανότατα να είναι και καλύτερο level. Μπορεί να είναι και χειρότερο όμως, δεν ξέρουμε. Δεν βρίσκω όμως και θα φάμε όλο το βίντεο απλά ψάχνοντας και δεν θα καταφέρουμε να χωρέσουμε στο βίντεο και το tame και δεν ξέρω και καμιά σπηλιά ίσως, κανένα breed, κάτι άλλο που θα ήθελα να κάνω. Οπότε αναγκαστικά θα γίνει εκτός κάμερα στο ψάξιμο. Αναγκαστικά έχω γυρίσει όλο το Redwood και δεν έχω βρει κάτι. Θα χρειαστεί να πάω και στα χιόνια, θα χρειαστεί να πάω και σε άλλα σημεία. 50. Έκανε μια βουτιά, είδατε. Εγώ φρέναρα και δεν με πέτυχε. Θα χρειαστεί να πάμε στα χιόνια και θα χρειαστεί να πάμε και σε άλλα σημεία να βρούμε μεγαθέριο μυθεριζινόσαυρο. Οπότε κάνουμε ένα BRB εδώ. Ψάχνω εγώ με την ησυχία μου εκτός κάμερας και ελπίζω να καταφέρω να βρω κάτι καλό και τα ξαναλέμε. Θα ξαναλέμε όταν θα έχω βρει κάτι που αξίζει να γίνει tame. Θερισινόσαυρος 60. Λέτε να κάνουμε έναν θερισινόσαυρο level 60. 11 μίλι. Δεν θα με χάλαγε. Δεν θα με χάλαγε καθόλου. Είναι αρσενικός. Και για να δούμε. 20. Τι είναι αυτό καλέ. Τι είναι αυτό? 35. Οκ. Δεν τον είχα δει καν. Τελικά είχε 3 εδώ που ήμασταν. Έκανα να ψάξω ξανά γιατί έψαξα μάλλον από την άκρη και είδε μόνο τον έναν. Ναι. Έχει αυτούς τους 3. Ωραία. Εγώ θα κάνω... Τι είναι αυτά καλέ? Εκείνον εκεί. Οπότε θα χρειαστούμε το αρτσεντάβις να σκοτώσουμε τους άλλες 2. Να τανκάρει και λίγο damage. Να φτιάξουμε και την παγίδα. Ωραία, πες εδώ. Φέρε το αρζεντάβις. Τέλεια. Τώρα οι θεριζινόσαυροι κάνουν damage σε πέτρινα structures. Οπότε μπορούν να... Εντάξει, δεν θα τις σπάσουν, αλλά θα κάνουν damage στις πόρτες που θα βάλω. Επίσης και αυτά εδώ είναι ένα υλικό που θα το χρειαστούμε για τα boss. Και έχουμε ήδη μαζέψει 4 και δεν ξέρω αν έχω στο σπίτι άλλα. 35. Ήδη αυτό που θα κάνουμε τέμι είναι μικρό, οπότε δεν κοιτάζω για τα μικρότερα, παρόλο που θα μπορούσα να έχω ζευγάρι από τώρα. Αλλά δεν πειράζει, θα βρούμε άλλο καλύτερο. Θα βρούμε άλλο καλύτερο. Πού ήτανε? Κάπου εδώ δεν ήτανε? Μισό λεπτάκι να ανέβω πάνω να δω καλύτερα. Εκεί πέρα. Ωραία. Εκεί πέρα. Πώς θα γίνει τώρα η δουλειά? Να φτιάξω την παγίδα κάπου εκεί κάτω και να το τραβήξουμε. Αυτό άμα σε πάρει άγκρο δεν σταματάει ποτέ. Και επειδή δεν είναι aggressive με τα άλλα wild ζώα, δεν χάνει το στόχο του όπως κάνουν οι rex. Θα σου έρθει για πάντα, θα σου έρχεται. Δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ να σε κυνηγάει. Οπότε νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα να φτιάξουμε την παγίδα εδώ. Και... θα μπορούσα να μην αφήσω κενά. Έτσι, ώστε να μην είναι και σαν προστασία για το τέτοιο, για το θεριζινόσαυρο. Ωραία. Μην ανησυχείτε για μένα. Μην ανησυχείτε καθόλου. Ωραία. Πάμε να βάλουμε εδώ. Εδώ, μία πόρτα. Πού είναι η πόρτα? Εδώ. Και έχω ξεχάσει κάτι πολύ βασικό, οπότε θα γυρίσουμε λίγο πίσω στο σπίτι. Νόμιζα ότι το έκλεισα μέσα ένα αντιμορφόντο, δεν μου φάνηκε. Έχω ξεχάσει κάτι βασικό στο σπίτι. Κάνω ένα BRB και επιστρέφω αμέσως. Λοιπόν, 20 grappling hook. Τα βάζουμε ξέρω εγώ στο 3. Και πάμε πάλι. Το grappling hook το θέλω για να κρεμαστώ πάνω από το ταβάνι, ώστε να μην μπορεί να με πετυχαίνει ο θεριζινόσαυρος και να κάθομαι εγώ από πάνω και να πετάω βελάκια. Αυτό είναι το σχέδιο. Από εκεί πρέπει να είναι ο θεριζινόσαυρος. Πάμε να ρυθμίσουμε αυτή την πόρτα.
automatic, auto close only και delay 5 δευτερόλεπτα. Και πάμε τώρα να δούμε πού είναι ο θερυζινόσαυρος. Ouch, να το, με βρήκε αυτός. Σας είπα εγώ, άμα σε πάρει άγκρο, δεν σε αφήνει με την καμία. Έχει φάει κανένα δυο, του ρίξα. Να την παγίδα. Οπότε, αν ανοίξω και κάτσω εγώ εδώ, θα έρθει. Έχω αργήσει. Όχι, δεν θέλω να ανοίξω αυτή την πόρτα. Δεν ήθελα να το κάνω έτσι. Δεν ήθελα να το κάνω έτσι, αλλά τώρα έγινε. Με κυνηγάει κάτι άλλο. Όχι, δεν ήθελα να το κάνω έτσι, τώρα έγινε. Από σένα θέλω αυτό. Αυτό, αυτό, αυτό. Και τίποτε άλλο και τα βελάκια. Φέρε και το μισό κρέας. Να έχω να σου δώσω μετά. Λοιπόν. Να σιγουρευτούμε ότι δεν υπάρχει άλλος θερυζινόσαυρος στην περιοχή. Και πάμε να δούμε. Πάμε να δούμε. Το βρήκα. Ωραία. Κλείνουμε την πόρτα. Έχουμε άπλετο χρόνο. Ανεβαίνουμε. Και ξεκινάμε και ρίχνουμε. Για να δούμε. Μπορεί και να μην χρειάζονται να ανέβω στο ταβάνι. Μπορεί αν καθόμουν κάτω και πέταγα βελάκια να έπεφτε κατευθείαν και να μην χρειαζόταν καν ούτε παγίδα, ούτε grapple, ούτε τίποτα. Αλλά better safe than sorry. Και θα χρειαστεί 3 exceptional kibbles. Είμαστε καλά από kibbles, έχουμε μπόλικα. Ναι, παιδιά, δεν χρειαζόταν το grapple. Α! Πρέπει να αλλάξουμε βελάκια. Είχα μόνο λίγα από εκείνα, από τα καλά. Ωραία. Κατεβαίνω, δεν χρειάζεται το grapple. Έπρεπε να κατέβω λίγο πιο μαλακά, όχι να πηδήξω από εκεί πάνω. Λοιπόν, 3 kibble. Ωραία. Τώρα τελείωσε το grapple. Θα μπορούσα να το κάνω με... Όχι, δεν τρώει prime, είναι φυτοφάγο. 1, 2, 3, βλακίες λέω. Ήταν και ο λόγος που πρώτα θέλαμε να έχουμε kibbles και μετά να κάνουμε θερυζινόσαυρο, διότι θα ήθελε να φάει 35 με τζοπέρις και θα αργούσε κανένα μισάωρο, οπότε δεν αξίζει. Με 3 kibbles θα γίνει στο 5 λεπτό και δεν νομίζω να υπάρχουν και πολλά ζώα που επιτίθονται σε θερυζινόσαυρο. Οπότε νομίζω ότι θα είναι ψιλοσafe να πάρουμε την παγίδα. Τώρα βλέπετε έχει κάνει damage εδώ και δεν μπορούμε να την κάνουμε pick up αυτή την πόρτα επειδή έχει λίγο damage. Το σχέδιο είναι το εξής. Μπορώ να σπάσω μια πόρτα και αν δεν βαρύνω πάρα πολύ από τα υλικά, με τα υλικά που έχω τώρα πάνω μου μπορώ να κάνω repair την πόρτα αυτή και μετά να την κάνω pick up και να κάνω pick up και αυτή. Γι' αυτό είχα πάρει και παραπάνω πόρτες από ό,τι είχα συνήθως. Επίσης ο θερυζινόσαυρος κάνει πολύ γρήγορα torpor, οπότε πρέπει να έχουμε λίγο το νου μας. Έχω πάρει narcotics μαζί μου. Του βάζω και ένα tracker. Και ετοιμάζω εγώ το πτερανόντον για να πάω να ψάξω και για το... Ωραία. Θα χρειαστεί, ίσως να χρειαστεί narcotics. Ίσως ναι, ίσως όχι. Εγώ θα του δώσω 15. Αν είχαμε narco berries θα ήταν καλύτερα, αλλά δεν έχουμε τώρα. Θα του δώσω 15 και θα τα αφήσω και θα πάω να βρω... Δεν μπορεί να κουνηθεί. Α, είναι αυτά. Δεν πειράζει. Πάμε το Argentavis. Θα πηγαίνει λίγο πιο αργά. Αν βαρεθώ θα γυρίσω σπίτι να αφήσω το Argentavis και να... και να αφήσω και τα υλικά. Πάμε λίγο να ψάξουμε ακόμα. Θα συνεχίσω βασικά εγώ εκτός κάμερα στο ψάξιμο. Στα χιόνια έχει Megatherium. Συνεχίζω το ψάξιμο και τα λέμε σε λιγάκι. Λοιπόν, ψάχνω πάρα πολύ ώρα. Το πιο μεγάλο που έχω βρει είναι level 30. Τώρα βρήκα ένα 35, ένα 55. Θα κάνω tame το 55 γιατί δεν βρίσκω άλλο. Έχει ήδη γίνει tame εκεί πέρα ο θερυζινόσαυρος. Φαίνεται ήσυχη περιοχή. Φαίνεται ήσυχη. Τώρα αυτό θα μου πεις γιατί το σκότωσα. Αυτό το σκότωσα γιατί θέλω να μαζέψω αυτά εδώ τα κέρατα που δίνουν. Φαίνεται ήσυχη περιοχή. Έχει πολλά μαμούθ. Καλό αυτό γιατί όπου έχει πολλά μαμούθ συνήθως δεν έχει λύκους.
Έχει 4 μίλι. Όχι 4 μίλι. Όχι 4 μίλι. Ένα level 20 να βρω, μπορεί να έχει περισσότερο μίλι. Άστο. Πάμε να βρούμε κάτι άλλο. Ωραία. Γενικά πηγαίνω ευθεία προς το σημάδι εκεί, προς το θεριζινόσαυρο. Τέλεια. Και ό,τι βρίσκω στο δρόμο από Μεγκαθέριουμ τα σκοτώνω όλα. Κάτι level 10, κάτι level 15. Έχουν φύγει άκλα αυτά. Και ψάχνω να βρω καλύτερο. Από εδώ τώρα τελειώνουν τα χιόνια. Δεν νομίζω να έχει άλλα Μεγκαθέριουμ. Είναι και το 35 που είδαμε και πριν. 4 χέρια. Θα φύγει και αυτό. Ωραία. Αφήστε με να συνεχίσω λίγο το ψάξιμο. Πάω να μαζέψω και το θεριζινόσαυρο. Να δω τι στατιστικά έχει πάρει. Και τα λέμε σε λιγάκι. Εδώ είναι ο θεριζινόσαυρος. Μας περιμένει υπομονετικά. 16 μίλι, 10 health, 14 weight, 14 stamina. Για το level του πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλός. Ναι, μάλλον. Θα το βάλουμε σε μια μπάλα μέσα. Και συνεχίζουμε το ψάξιμο. Θα πάρω και 2 stone από κάτω. Πάμε. 45. Να δούμε τα στατιστικά. 5 στο μίλι. Όχι. Έχει 11 στο health βέβαια. Έχει 11 στο health. Ξέρεις τι, επειδή τους άλλους δεν βρίσκουμε τίποτα. Θα το κάνω να υπάρχει. Κάτι έχω πάθει τώρα. Θα το κάνω να υπάρχει, δεν έχω πάρει κρέας μαζί μου. Από πέρυσι τι παίζει εδώ. Αυτά εδώ μόνο. Οκ. Δεν έχω πάρει κρέας. Δεν πειράζει όμως, γιατί μπορούμε να φάμε λίγο ομό και να μας φτιάξει λίγο τη διάθεση. Είναι τόσο μικρό που θα μπορούσα να το κάνω και χωρίς παγίδα πιστεύω. Έτσι. Ωραία. Και... εντάξει, τώρα πόσο θα μας πάρει αυτό. Αυτό γίνεται και με μέλι, εάν θέλουμε να φυλάξουμε τα κύμπλς. 3 μέλια, 2 κύμπλς. Φαντάζομαι ο χρόνος θα είναι παρόμοιος. Δεν θα είναι υπερβολικά πολύ περισσότερη ώρα. Αλλά... δεν ξέρω. Ναι, άντε, να πάμε σπίτι να φέρουμε μέλι, να το κάνουμε με μέλι. Αν βρούμε κανένα μεγαλύτερο level, τότε θα το κάνουμε με κύμπλς. Αλλιώς τα μικρά θα τα κάνουμε με μέλια. Έχει άλλα 17 δευτερόλεπτα το net. Μου έκανε και ένα κόλλημα λίγο το longneck, αλλά πιστεύω θα το προλάβουμε. Άλλο ένα θέλει και είμαστε κομπλέ. Μπορεί και να μην θέλει άλλο, αλλά ρίξε άλλο ένα. Για να προλάβουμε σίγουρα το timer. Και είμαστε κομπλέ. 3 μέλια. Οπότε πάμε σπίτι. Να πάρουμε και μερικά μέλια να έχουμε μαζί μας. Δεν θα φτιάξω περίφραξη για τίποτα τέτοια, δεν χρειάζεται. Αν γίνει τέιμ έγινε, άμα μου το σκοτώσουν, μου το σκοτώσανε. Δεν είναι κανένα super level να μας νοιάζει ιδιαίτερα. Φέρε λίγα... πού είναι τα μέλια? Α, εδώ. Εδώ που τα φτιάχνει η μέλισσα κατευθείαν. Ωραία. Θα πάρουμε λίγα μέλια. Θα αφήσω διάφορα υλικά από αυτά που έχω πάνω μου και από αυτά που έχει το Argent Avis. Εδώ. Θα τα αφήσω στο σπίτι. Θα δείτε αριστερά τι θα φύγει από πάνω μου. Και θα γυρίσουμε πίσω στο εκεί που ήμασταν. Έχουμε λιγότερο βάρος τώρα, οπότε μπορούμε να αλλάξουμε να πάρουμε το πτερανόντον. Να πηγαίνουμε λιγάκι πιο γρήγορα. Θα σου δώσω εσένα 1, 2, 3, 4 μέλια. Λίγουν σε μια ώρα, οπότε είσαι κομπλέ. 4 μέλια, θέλεις 3, είσαι και ένα παραπάνω. Θα κάνουμε από εδώ ένα last remote, ώστε να μπορέσουμε να το ξαναβρούμε μετά. Και συνεχίζω εγώ το ψάξιμο και τα λέμε πάλι σε λιγάκι. 13 health, 7 μίλι είναι τα στατιστικά του Μεγκαθέριου μετά το tame, μετά το bonus. Ακόμα δεν έχω καταφέρει να βρω κάτι καλύτερο, οπότε συνεχίζω το ψάξιμο και αν βρω κάτι θα τα ξαναπούμε. Κάτσε λίγο να δούμε τι έχει ακτίνα. Η ακτίνα δεν έχει τίποτα. Οκ. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα 90, πάλι female.
αλλά έχει 12 στο μίλι, 15 στο weight. Έχει καλύτερα, πολύ καλύτερα στατιστικά από το προηγούμενο. Να κατέβω να το κάνουμε εδώ πέρα μια στιγμούλα. Να το κάνουμε εδώ πέρα μια στιγμούλα. Πού είναι όμως? Πού είναι όμως? Να βάλουμε το Pteranodon σε μπάλα. Να μην έχουμε το νου μας. Ωραία, εδώ είναι. Θα ρίξω εγώ ένα ελαστριμότ εδώ. Τέλεια. Έχει φύγει από τα πολλά φυτά μέσα, οπότε θα είναι πιο εύκολο. Φύγε λίγο Pteranodon από εδώ. Λοιπόν, έτσι. Και δεν χάνουμε καθόλου χρόνο. Το κάνουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα, για να προλάβουμε να το ρίξουμε πριν φύγει το δίχτυ. Έχουμε ένα λεπτό. Και άμα φύγει το δίχτυ, μετά νομίζω έχει μισό λεπτό cooldown. Δηλαδή για μισό λεπτό δεν μπορούμε να το ξαναρίξουμε δίχτυ πάλι. Οπότε πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτό το ένα λεπτό όσο γίνεται καλύτερα. Δεν θα προλάβουμε, γιατί έχει περάσει το μισό λεπτό και θέλει ακόμα πολύ τόρπορ. Οπότε πάμε να το βάλουμε σε παγίδα, για να μην φύγει. Βάλε και τις πόρτες εδώ. Δεν βλέπω καλά. Και εδώ. Πάμε εμείς επάνω. Τέλεια. Οπότε τώρα θα είμαστε καλά. Δεν θα μπορεί να φύγει. Ειδικά σε λίγο που θα το ανέβει το τόρπορ. Θα θέλει να φύγει. Για την ώρα απλά με κυνηγάει. Αλλά δεν μπορεί να πάει και πουθενά. Έχει ένα προβληματάκι. Έχει μια πόρτα μπροστά του. Δεν μπορεί καν να στρίψει. Έχει μπαγκάρι. Ωραία, συνεχίζω εγώ. Θα χρειαστεί 4 μέλια. Δεν θα το κάνουμε με κύπλους, γιατί πάλι δεν είναι κανένα ιδιαίτερο level. Από 100 και πάνω θα χρησιμοποιήσω κύπλους. Για τα levels που είναι κάτω από 100 θα τα κάνουμε με μέλια. Τώρα έχει μπει σε φάση που τρέχει ή όχι ακόμα. Αν κατέβω θα τη φάω. Ας να ανέβει λίγο ακόμα το torpor και μετά θα κατέβω. Ωραία. Άλλη μία. Εκεί. Και νομίζω τώρα μπορώ να κατέβω. Θα φάω και μία, δεν πειράζει. Κάνει reload άμα θέλεις, για να το ρίξουμε. Μπράβο. Έχει φωνητικές εκτελές. Του μιλάς ευγενικά και κάνει reload. Έχουμε αφήσει last remote εδώ απ' έξω. Οπότε είμαστε κομπλέ. Άντε, πάρε άλλο ένα. Να ξέρετε, σχεδόν κανένα ζώο δεν επιτίθεται στο Megatherium, εάν το Megatherium δεν το βαρέσει πρώτο. Εκτός και αν έρθει κανένας Rex, ναι. Αλλά δεν είμαι και σίγουρος κιόλας αν ο Rex επιτίθεται. Γενικά το Megatherium θεωρείται μεγάλο ζώο, οπότε είναι... Ναι, δεν του πολύ επιτίθονται άλλα ζωάκια. Οπότε δεν χρειάζεται προστασία, θα την πάρω την παγίδα. Και θα συνεχίσω εγώ να ψάχνω ή για Megatherium ή για Θεριζινόσαυρο, ό,τι βρούμε. Και τα λέμε σε λιγάκι. Θα του βάλω και ένα tracker εδώ πέρα να το βλέπουμε. Και όλα θα πάνε καλά. Ένα mail 45. Είναι μικρό level αλλά είναι αρσενικό. Μικρό level αλλά αρσενικό. Τίποτα. Πάμε να το κάνουμε. Για να έχουμε να κάνουμε παιδάκι, να πάρουμε το imprint. Εδώ είναι. Να πάρουμε το imprint. Είναι σχετικά κοντά στο άλλο. Τι λέει. Τι είναι αυτό. Terrorbird. Χα. Μισό λεπτάκι. Μισό λεπτάκι. Ταχώ ή να φέρω το Archentavis. Ωραία. Πόσο χέρι έχουμε. Ωραία, Terrorbird είναι. Τέλεια, έφυγε το ένα. Είναι 145 το ένα από αυτά. Το ένα είναι 145, αλλά το 145 νομίζω πως το σκότωσα, όχι ακόμα. Έχει πολύ λίγο, έχει 7 health έχει. 5 health έχει, τι σκατά. Ωραία, τέλεια. Τελειότατο. Λοιπόν, εσύ φύγε. Ούτε δύο Terrorbird δεν μπορείς να σκοτώσεις. Εσύ, μισό λεπτάκι δώσε μου. Εσύ, πέσε κάτω. Πού είναι το... Είδες τώρα, έχασα χρόνο πολύ. Έχω χάσει πάρα πολύ χρόνο, γιατί έχω πατήσει όλα τα κουμπιά εκτός από αυτό που πρέπει. Δεν πειράζει, άμα δούμε ότι δεν προλαβαίνουμε.
Κρατάει 60 δευτερόλεπτα το δίχτυο, όπως έχουμε πει. Άμα δούμε ότι πάει στη μέση το torpor και δεν έχει πάει στη μέση, τι λέω, αν έχει πέσει κάτω από το 30, αν πάει 30 και... Κοίτα, δεδομένου ότι χάσαμε λίγο στην αρχή, προλαβαίνουμε. Και να σηκωθεί και να κάνει δύο βήματα δεν μας πειράζει. Θα έχει ανεβάσει τόσο πολύ, αλλά άμα κολλάει και το λόγο, εντάξει, δεν θα προλάβουμε. Και να έχει κάνει και δύο βήματα δεν πειράζει. Θα έχει πολύ torpor, θα πέσει, ακόμα και να μην το προλάβουμε να το βαρέσουμε άλλη μία, αλλά νομίζω είμαστε κομπλέ. Είμαστε υπερκομπλέ. Αλλά δύο βελάκια νομίζω θέλει. Θα το κυνηγίζουμε και λίγο, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Τέλεια. Πού πάει? Πέσει εκεί πάνω στην πέτρα. Θα πέσει, δεν θα πάθει τίποτα. Δεν θα φύγει μακριά. Να το. Πήγε λίγο πιο πέρα και έπεσε. Δεν θα το επιτεθεί τίποτα, νομίζω κανείς δεν το επιτίθεται. Θα του δώσουμε 4 μέλια. Πάντα δίνω ένα παραπάνω. Στην περίπτωση που είτε που λήξει ένα, είτε που κάνει λάθος το μέτρημα το πράγμα αυτό, το spyglass. Και θα συνεχίσω το ψάξιμο. Τώρα θέλουμε ένα θεριζινόσαυρο. Ένα θεριζινόσαυρο, έχουμε αρσενικό. Θέλουμε ένα θηλυκό θεριζινόσαυρο και μετά μπορούμε να κλείσουμε το βίντεο και να κάτσω εγώ εκτός κάμερας να κάνω γένες. Μια γκύλη πλούζα primitive. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Τσάμπα μπλούζα είναι. Δεν έχω βρει ακόμα τίποτα. Θα κάνω και αυτή την ευθεία εδώ μέχρι πέρα, μήπως βρω κανένα θεριζινόσαυρο. Και έχει γίνει tame το ένα μεγαθέριουμ, το άλλο ξέχασα να το βάλω tracker. Έχει γίνει και το άλλο tame, έχουν γίνει και τα δύο. Θα τα αφήσω για λίγο εκεί. Ελπίζω να μην πάθουν τίποτα. Και θα πάω μετά να τα μαζέψω. Επιτέλους, έχω βρει πάνω από 15, μη σας πω και πάνω από 20 θεριζινόσαυρους, όλοι αρσενικοί. Έψαχνα έναν οποιοδήποτε θηλυκό, ας ήταν και level 5, είχα απελπιστεί. Και βρήκαμε 135 θηλυκό εδώ. 20 mil 24 health. Ωραία. Αυτό θέλει λίγη προσοχή. Θέλει λίγη προσοχή το πώς θα το χειριστούμε το θέμα. Εδώ. Αρτσεντάβης. Εδώ. Και δεν έχω πάει ακόμα να πάρω τα Megatherium. Ελπίζω ότι δεν θα έχουν πρόβλημα. Από health είναι καλά. Αυτό όχι. Δεν ξέρω αν κάτι του ρίξε ξύλο. Έχει πολύ λίγο health. Να πάμε να τα μαζέψουμε. Μην μας ψοφίσουν. Δεν ξέρω, μην μου τα σκοτώσει τίποτα. Ωραία. Λοιπόν, θα πάω να μαζέψω λίγο τα Megatherium. Γρήγορα. Θα γυρίσω πίσω εδώ. Θα φτιάξω μια παγίδα. Θα κρατήσω εδώ το last remote. Θα φτιάξω μια παγίδα εδώ πέρα για να το κάνουμε λίγο πιο εύκολα. Λοιπόν, female 18 damage, μπουρδα health. Δεν βαριέσαι. Φέρει το μέλι πίσω. Μπες μέσα στο εδώ. Και για το άλλο, δεν έχει και tracker τώρα, θα χρησιμοποιήσουμε το ρολόι αν το δείχνει. Έχω και όλους τους Rex έξω τώρα, εδώ πέρα είμαστε και μας δείχνει ότι είναι προς τα εκεί. Δεν είναι καθόλου μακριά, λίγο πιο πέρα προς τα εδώ είναι. Πάμε να μαζέψουμε και αυτό. Λοιπόν, το βρήκαμε. Σου κάνει και τη γραμμή εδώ πέρα και στο δείχνει. Εσύ είσαι μπουρδα, αλλά είσαι απλά για να κάνεις παιδιά με το θηλυκό. Ωραία. Μου φάγε και το έξτρα μέλι. Πάμε πίσω. Να φτιάξουμε την παγίδα. Δεν το κάνεις. Το έκανε. Δεν βλέπω τίποτα τώρα. Κατεβαίνω. Εγώ βλέπω. Το αντισυντάβης δεν βλέπει. Και πάμε να κάνουμε... Πού ήταν το τέτοιο. Μισό λεπτάκι. Εδώ. Εγκαθέριο με 135. Έλα εδώ. Ωραία, είναι προς τα εκεί. Οπότε πρέπει να κάνουμε την παγίδα να κοιτάζει προς τα εκεί. Φέρε την παγίδα. Έτσι.
Θα το κάνω μάλλον πάλι με τον ίδιο τρόπο, να μην αφήσω κενά και να κάτσω εγώ από πάνω κρεμασμένος. Νομίζω είναι καλή τακτική αυτή. Βάζουμε μία πόρτα από εδώ, που είναι οι πόρτες, να τες. Βάζουμε μία πόρτα από εδώ και μία πόρτα από εδώ. Ρυθμίζουμε κλασικά, automatic, auto close only, 5 δευτερόλεπτα. Ρίχνουμε όλα τα δέντρα που είναι μέσα στην παγίδα και θα ρίξω και ό,τι δέντρο έχει έξω από την παγίδα προς τα εκεί που είναι ο θεριζινόσαυρος, για να μην έχουμε προβλήματα να έρθει εύκολα. Και βασικά ήρθε μόνος του τόσο κοντά, τόσο εύκολα. Περίμενε λίγο, περίμενε λίγο. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε το γεγονός αυτό. Πρέπει να κάνω reload αυτό. Πρέπει να κάνω reload αυτό. Μην κλείσει η πόρτα. Όχι, αστόχησα. Θα μου κάτσω εδώ σε αυτή την πόρτα. Τώρα από εκεί που είναι δεν βολεύει. Τώρα. Δεν γίνεται. Πάρα σορφή από τη μέση. Πάρα σορφή από τη μέση. Ωραία. Πιο γρήγορα. Πού είναι το κουμπί μου? Το κουμπί μου! Το βρήκα. Στο τσακ. Στο τσακ. Δεν περιμένω 5 δευτερόλεπτα. Λοιπόν. Εδώ. Επάνω. Και όλα θα πάνε καλά. Μην ανησυχούτε καθόλου. Εδώ. Και ξεκινάμε. Ευτυχώς τουλάχιστον βρήκαμε ένα καλό tame σήμερα. Γιατί όλα τα προηγούμενα ήταν χάλι μαύρο. 20 mil damage, 24 health. Είναι πάρα πολύ καλό. Είναι πάρα πολύ καλό. Είμαι ευχαριστημένος. Είμαι ευχαριστημένος. Δεν θέλω κάτι καλύτερο. Αν είχαμε βρει και καλό Megatherium, θα ήταν super. BRB μέχρι να το ρίξω και τα λέμε σε λίγο. Εδώ είμαστε και πάλι. Κάνα δυο βελάκια θέλει ακόμα. Είμαστε κομπλέ. Μπορώ εγώ να κατέβω να φάω το fall damage μου. Πέτυχα το pillar, το δεν πειράζει. Ωραία. Δεν βάρεσε καθόλου τις πόρτες. Καθόλου. Διότι από την αρχή που ήμουν κρεμασμένος είχε άγκρο εμένα. Δεν μπορούσε να με φτάσει, καθόταν εδώ και με κοίταζε. Και μετά από λίγο απλά άρχισε να τρέχει, γιατί μπήκε σε flea mode. Και όταν μπαίνει σε flea mode δεν βαράει μετά τίποτα. Νομίζω θέλει άλλο ένα. Και τώρα είναι κομπλέ. Κομπλεδούρα. Μια χαρούλα, πανεύκολο. Αυτό το κόλπο εδώ με την παγίδα και με τον grapple από πάνω νομίζω είναι ό,τι καλύτερο. Μπαίνεις μέσα, το πιάνεις με δίχτυ και έχεις χρόνο να ανέβεις πάνω να κάνεις ό,τι θέλεις. 5 kibbles. Είναι λίγο ακριβό tame, 5 kibbles. Και λογικά θα είναι εντάξει. Επειδή ταξίζει τα λεφτά του, θα του δώσω εγώ 6 kibbles και θα είμαστε ακόμα καλύτερα. Νομίζω μπορώ να φάω μέλι όταν πεινάω. Για να δούμε πόσο food δίνει. Δίνει 20 food το μέλι. Είναι ίδιο με το ψημένο κρέας. Και θα τα αφήσουμε αυτό εδώ. Δεν θα φύγω, γιατί χάνει πολύ γρήγορα τόρπορ. Θα κάτσω εδώ μέσα στην παγίδα να κοιτάζω το τόρπορ. Θα του δώσω ναρκώτικς όταν χρειαστεί. Αλλά εμείς θα κάνουμε ένα BRB και θα τα πούμε όταν είναι για να γίνει tame. Έγινε. Για να δούμε τι έγινε. 36 mil damage, 33 health, 24 weight, 25 stamina, δεν έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Πάρα πολύ ωραία και ένα kibble ρέστα. Λοιπόν, μου πήρε περίπου 8,5 λεπτά, δεν είναι κάτι τραγικό. Με Mezzo Berries θα έπαιρνε πάρα πολύ ώρα. Πόση ώρα θα έπαιρνε, για να δω λίγο στο Dodo Dex, θα έκανε 36 λεπτά. Wow. Και τώρα έκανε 8,5 μόνο, οπότε γλιτώσαμε μπόλικη ώρα. Πάμε στο σπίτι να δούμε τι κάναμε. Πολύ ωραία τα καταφέραμε. Λίγο με τα Megatherium, εντάξει, θα μπορούσαμε να είχαμε βρει καλύτερα Megatherium, αλλά δεν πειράζει. Θα ψάξουμε και άλλη φορά. Τα Megatherium, όπως είπαμε, είναι δυνατά ζωάκια, ακόμα και μικρά level κάνουν τη δουλειά τους. Και πάμε να ραδιάσουμε όλα τα tames εδώ να τα δούμε τι κάναμε σήμερα. Κάναμε tame 3 Megatherium και κάναμε tame 2 θεριζινόσαυρους. Δεν ξέρω γιατί τα βάζω άλλα να κοιτάνε στον τοίχο. Όταν φεύγετε εκτός render distance, η Rex φαίνεται ότι είναι κάτω από το έδαφος
ειδικά άμα είστε πάνω σε ceilings όπως εγώ, αλλά δεν είναι. Άμα κοιτάξετε για πολλή ώρα από την άλλη πλευρά, για αρκετή ώρα, και μετά γυρίσετε, ανέβηκαν. Το δείτε. Αυτό. Δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι ιδιαίτερο, απλά κοιτάτε για λίγη ώρα από την άλλη να μην σας βλέπουν και με το που γυρίσετε, ανεβαίνουν. Λοιπόν, Megatherium. Το τρίτο αγαπημένο μου ζωάκι στο ARK. 67, 67, 134. Health. 13, 2, 12. Ωραία. Μπορούμε να πάρουμε το 13 health από εδώ. Melee damage. 7, 10, 18. Θα πάρουμε το 18 melee damage από εδώ. Και weight. 7, 8, 24 σίγουρα. Και stamina. 13, 8, 22. Και stamina 22 από εδώ. Αυτό δεν έχει κανένα καλό στατιστικό, αλλά είναι το μοναδικό αρσενικό που έχουμε. Οπότε θα βάλουμε αυτό το αρσενικό και θα προσπαθήσουμε να πάρουμε το 13 health από αυτό, αλλά και 12 να πάρει μικρή διαφορά. Μικρή διαφορά. Και ουσιαστικά ναι, μπορώ να κάνω μόνο με αυτά τα δύο. Μόνο με αυτά τα δύο. Και αυτό να μην ασχοληθούμε καθόλου με αυτό. Θα δούμε. Μετά, θέλει δεινόσαυρη. Μικρό level, μεγάλο level. Νομίζω ότι δεν υπάρχει τίποτα που να θέλουμε να πάρουμε από το μικρό level. Απλά είναι το αρσενικό μας και θα μας βοηθήσει να γίνει δουλίτσα με το θηλυκό. 33 health, 36 μίλι, 24 weight, 25 stamina. Καλό, πολύ καλός είναι, είναι πάρα πολύ καλός. Αν τύχει κάποια μέρα στο μέλλον, κάποια στιγμή και βρούμε ένα καλό αρσενικό, μπορούμε να το ανεβάσουμε κι άλλο, αλλά για την ώρα είναι καλός. Ωραία. Λοιπόν, προσέξτε πάλι τα ίδια. Προτάσεις για ονόματα για το τελικό παιδί που θα χρησιμοποιήσουμε όταν θα ολοκληρώσουμε τις γένες. Δεν θα ονομάσουμε αυτά εδώ τα συγκεκριμένα, γιατί αυτά θα τα κάνω destroy όταν θα βγάλω τα καλά μωρά. Οπότε, όνομα για το καλό τελικό παιδί. Το αναφέρω γιατί πάλι για τους Rex μου γράψατε ονόματα για αυτά που κάναμε tame. Ο άχρηστος, ο μικρός, ο δεν ξέρω εγώ τι. Αυτά. Αν σας άρεσε το βίντεο, πάτε like. Και αν δεν σας άρεσε πάλι κάντε like ή κάντε dislike. Και το dislike βοηθάει να ξέρετε. Βοηθάει πάρα πολύ γιατί είναι αλληλεπίδραση με το βίντεο. Οπότε ό,τι θέλετε πατήστε. Γράψτε κάτω στα σχόλια οτιδήποτε θέλετε να μου πείτε. Ονόματα για τα τελικά καλά παιδάκια που θα βγάλουμε. Αυτά. Και κοινοποιήστε το βίντεο να το δουν και οι φίλοι σας. Αύριο 3 η ώρα, επόμενο επεισόδιο, αν έχω προλάβει να κάνω γέννηση, μπορεί να πάμε στην πρώτη μας σπηλιά με τα Megatherium. Και αυτά. Την Κυριακή μην ξεχάσετε, έχουμε live stream στο Twitch. Τα λέμε αύριο στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας!